Στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που κατατίθεται στο μεσοκαλόκαιρο μέσα σε συνθήκες καύσωνα επιδιώκει να αυξήσει το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης από τα 67 στα 74 χρόνια αξιοποιώντας τη συμμετοχή μακροχρόνιων ανέργων σε διάφορα προγράμματα της ΔΥΠΑ. Τους προειδοποιούμε, δεν θα τους αφήσουμε σε χλωρό κλαρί. Εμπρός, λαέ, μισήτη στο κεφάλι, ο μόνος δρόμος είναι αντιστάση και πάλι. Εκ μέρους του Συνδικάτου των ΟΤΑ Αττικής χαιρετίζουμε τη σημερινή κινητοποίηση. Η κυβέρνηση μέσα από το νομοσχέδιο κοροϊδία για τις υποτιθέμενες αυξήσεις στους δημοσίους υπαλλήλους φέρνει και ένα άρθρο έκτρωμα που ουσιαστικά ανοίγει το δρόμο για να μεγαλώσει το όριο συνταξιοδότησης και από τα 67 να το πάρει στα 74. Τους έπιασε ο πόνος, λέει, για δίθεν αυτούς τους ανθρώπους που έχουμε και εμείς στους δήμους, τους 55 μέχρι 67 ετών, ότι τους δίνει το δικαίωμα να κατοχυρώσουν σύνταξη. Είναι κοροϊδία. Και πού το λέει αυτό? Το λέει σε ένα κλάδο που θρυνήθηκε δεκάδες νεκρούς το τελευταίο διάστημα. Δηλαδή, τι θέλουν να μας πούνε? Ότι ένας άνθρωπος στα 67 και στα 68, στα 69 θα μπορεί να ανέβει στο σκαλοπάτι του απορριμματοφόρου. Γιατί εκεί τους έχουν τους περισσότερους ανθρώπους. Εκεί τους κατατάσσουνε. Μπορούν όμως να δουλέψουν και σε γραφεία. Αυτοί οι γονείς του Υπουργού μπορεί να δουλέψει σε γραφείο τώρα που είναι 75 χρονών. Πώς έχουν την απέτηση να δουλεύει ένας άνθρωπος στα βαθιά του γεράματα, στο γραφείο ή στο απορριμματοφόρο ή στον δρόμο ως οδοκαθαριστής? Είναι απαράδεκτοι. Δεν θα τους περάσει. Ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτό είναι η αρχή. Δεν τους έπιασε κανένας πόνος. Στόχος είναι να επεκτείνουν τα όρια ηλικίας και στο υπόλοιπο προσωπικό. Τώρα πρέπει να σημάνει συναγερμό σε όλους τους χώρους δουλειάς. Να ενημερώσουμε τους συναδέρφους ότι αυτό το έκτρωμα που πάνε να περάσουν δεν θα περάσει. Θα το σταματήσουμε με κάθε τρόπο. Είναι γελασμένοι αν νομίζουν ότι επειδή είναι τέλος Ιουλίου, με ζέστη και με καύσωνα, αυτοί θα πάρουν τέτοια μέτρα και θα περάσουν ανέμακτα από τους χώρους δουλειάς. Ήδη στα περισσότερα δημαρχεία έχει αρχίσει η κουβέντα και προετοιμάζονται οι συνάδελφοι. Από το Σεπτέμβρη πρέπει να υπάρχει πανικός, να μην τους επιτρέψουμε να περάσουν τίποτα από όλα αυτά. Συνεχίζουμε, συνάδελφοι, να μην τους αφήσουμε. Εάν αφήσουμε να περάσει αυτό, θα έρθουν κι άλλα, ακόμη πιο δυσβάχτακτα μέτρα. Και εμείς πρέπει να πάρουμε από σήμερα όλα τα μέτρα για να μην περάσει τίποτα. Σας ευχαριστώ. Μας θέλουν στη δουλειά μέχρι τα 80, μέχρι τα γεράματα να ψάχνουμε προσώτα. Φανταστείτε με αυτές τις συνθήκες, με τα 40, τα 45, να πούμε σε έναν εργαζόμενο να φυλάξει ένα χώρο δουλειάς, να φυλάξει παιδικές χαρές σαν φυλακτικό προσωπικό, να είναι συνοδός σε απορριμματοφόρα. Γιατί αυτές είναι οι ειδικότητες αυτά τα προγράμματα. Όπως είπε και ο Σπύρος πριν, δεν τους πήρε ο πόνος. Το πράγμα πάει πολύ μακριά. Θα το ανοίξουμε και σήμερα στη διοίκηση του ΟΑΕΒ, ακριβώς γιατί υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα ζητήματα και ψέματα. Οι συγκεκριμένοι άνθρωποι που έχουν την ταμπέλα των ανασφάλιστων υπερήλικων, που είναι 30.000 περίπου σήμερα, παίρνουν ένα επίδομα των 360 ευρώ. Πόσο είναι, συνάδελφοι, οι κατώτεροι εγγυημένοι σε εισαγωγικά σύνταξη που έχει σήμερα το κράτος σύμφωνα με τους τελευταίους νόμους? 360 ευρώ είναι, συνάδελφοι, συν ένα πολύ μικρό ανταποδοτικό κομμάτι με τους δείκτες αναπλήρωσης που ψήφισαν τα τελευταία χρόνια η κυβέρνηση που ισούται όσο ένα market pass. Δηλαδή μιλάμε για ένα χοντρό ψέμα που επικαλείται η κυβέρνηση ανεβάζοντας μολοκοτηλιά 7 χρόνια εργασίας παραπάνω, επικαλούμενοι αυτούς τους ανθρώπους. Δεύτερο ψέμα, συνάδελφοι. Αν είχε πραγματικό ενδιαφέρον η κυβέρνηση για αυτούς τους ανθρώπους, δεν θα τους είχε να κάνουν τις βούρες σε αυτά τα προγράμματα απασχόλησης, που η μέγιστη διάρκεια είναι από 8 μήνες ως ένα έτος. Αν τους λείπουν ένσημα σε αυτούς τους ανθρώπους, προφανώς ένα τέτοιο πρόγραμμα που έχει δικαίωμα ο κάθε άνεργος να κάνει ένα-δύο χρόνια,
του δίνει από 200 ως 300 ένσημα μέγιστο. Οπότε αν ήθελε πραγματικά να ενδιαφερθεί για αυτούς τους ανθρώπους, θα τους εξασφάλιζε μέσα από τα προγράμματα σταθερή και μόνιμη εργασία. Τρίτη πλευρά, συνάδελφοι, που φαίνεται και η υποκρισία. Η ανεργία για αυτούς τους ανθρώπους δεν προκλήθηκε τώρα στα τελευταία χρόνια μπροστά τέλος πάντων στα όρια ηλικίας που είναι για να πάρουν σύνταξη. Έχει πρωτύτερη βάση. Οφείλεται στην ανεργία, οφείλεται στις ευέλικτες μορφές εργασίας, οφείλεται στα ολιγάμινα προγράμματα. Οπότε αυτοί που προκαλούν με την πολιτική τους αυτές τις αιτίες δεν μπορούν να τις επικαλούνται για να φέρουν τους παππούδες και τις γιαγιάδες μας τον επόμενο μήνα στη δουλειά με τη μαγκούρα στο χέρι. Όλα αυτά, συνάδελφοι, οφείλονται στη λεγόμενη ασημένια οικονομία. Και ασημένια όχι από το γνωστό μέταλλο, αλλά από το χρώμα των μαλλιών των ηλικιωμένων ανθρώπων. Είναι ένα νέο πεδίο κερδοφορίας για αυτούς, που σε μεγάλο βαθμό στηρίζεται και στην παράταση του εργάσιμου βίου με βάση το λεγόμενο προσδόκιμο ζωής. Και βλέπετε, συνάδελφοι, την πρόκληση και την αντίφαση. Μας κάνουν να προσεγγίζουμε το προσδόκιμο ζωής αντί από την πλευρά της προόδου με βάση της ανάπτυξης επιστήμης ως μία μαύρη αντίδραση για να δουλεύουμε με τη μαγκούρα στο χέρι και με τον ορό. Και από την άλλη πλευρά, συνάδελφοι, προσδόκιμο ζωής δεν σημαίνει και αύξηση των φυσικών αντοχών ενός ανθρώπου. Το αν πεθαίνουμε στα 85 αντί για τα 80, δεν σημαίνει ότι ένας εργαζόμενος θα μπορεί να ανεβαίνει στη σκαλοσιά, να κάνει χωματουργικές εργασίες, να έχει δουλειά έξω σε εξωτερικούς χώρους κτλ. Οπότε, συνάδελφοι, καταλαβαίνουμε καταληκτικά το εξής. Και εδώ πρέπει να δώσουμε σήμερα απάντηση όχι για το πρόγραμμα της ΔΥΠΑ και του ΟΑΕΔ που είναι ένας προθάλαμος, αλλά γιατί κυοφορούνται νέες αλλαγές στο ασφαλιστικό σύστημα με αύξηση των ορίων ηλικίας. Γιατί μας θέλουν και μας θεωρούν αθάνατους και απέθαντους για να δουλεύουμε μέχρι τα γεράματα, αλλά την ίδια στιγμή μας θέλουν ετοιμοθάνατους όταν είναι να πάρουμε τη σύνταξη. Καλή δύναμη, συνάδελφοι. 170 σε θέλουν στη δουλειά, να ζεις και να πεθαίνεις για τα παιδικά. Προχωρεί σε απαράδεκτες ρυθμίσεις, προχωρεί με πιο βάρβαρο τρόπο, με πιο γρήγορο βηματισμό, για να κάνει τους εργαζόμενους όσο γίνεται πιο αναλώσιμους, όσο γίνεται πιο φτηνούς. Είναι υποκριτές όταν λένε ότι θα εξασφαλίζουν δουλειά, ότι θα εξασφαλίσουν σύνταξη σε αυτούς τους ανθρώπους που δεν έχουν συμπληρώσει τα απαραίτητα ένσημα. Κανείς δεν ξεχνάει ότι αυτά τα προγράμματα περνάνε μέσα από επιλεξιμότητα, ακόμα και σήμερα που ισχύουν μέχρι τα 67 χρόνια, για να πάρει έναν ανασφάλιστο, έναν άνεργο μακροχρόνιο, ένας φορέας, περνάει από συνέντευξη, περνάει από επιτροπή. Πρέπει να αποδείξει ότι είναι ικανός να δουλέψει. Καταλαβαίνουμε λοιπόν τι θα ισχύσει στην πορεία όταν αυτό εφαρμοστεί και πάει στα 74 χρόνια. Είναι υποκριτές που τους πιάνει ο πόνος δήθεν ότι υπάρχουν άνθρωποι τριγύρω μας που δεν μπορούν να πάρουν σύνταξη. Είναι υποκριτές γιατί δεν διασφαλίζουν το δικαίωμα στη σταθερή δουλειά ακόμα και στους νέους, πόσο μάλλον στους ηλικιωμένους. Είναι υποκριτές γιατί ακριβώς κρύβουν την πραγματικότητα ότι ακόμα και να διασφαλίσουν, να εξασφαλίσουν τη 15ετία τα 4.500 ένσημα, η σύνταξη που θα τους δώσουν είναι ελάχιστη, είναι μικρή, είναι τόση που δεν μπορεί κανένας να ζήσει, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει βασικές του ανάγκες. Είναι μονόδρομος για όλους τους εργαζόμενους, για όλο το λαό να σταθεί απέναντι σε αυτή την αδιασφαλιστική ρύθμιση και να φέρουμε στο προσκήνιο τις πραγματικές μας ανάγκες, τα πραγματικά μας αιτήματα που λένε ότι πρέπει ο εργαζόμενος στα 60 χρόνια να βγαίνει στη σύνταξη, να μπορεί να από εκεί και πέρα να απολαύσει τη ζωή του, να έχει το δικαίωμα, να έχει τις δυνατότητες για αυτή την κατεύθυνση. Πρέπει να πούμε ότι οι γυναίκες πρέπει να βγαίνουν στα 55 χρόνια, να το θυμίσουμε ότι εμείς δεν πάμε πίσω από αυτά τα αιτήματα. Να απαιτήσουμε οι συντάξεις να είναι τέτοιες που να μπορούν πραγματικά να ζήσουμε. Να απαιτήσουμε να ξαναεπανέλθουν οι κατώτερες συντάξεις που καταργήθηκαν με τον νόμο Κατρούγκαλου. Συνάδελφοι, είναι μονόδρομος να συνεχίσουμε
και ας φέρνει η κυβέρνηση κατά καλό καιρό και μέσα στις φωτιές αυτό το νομοσχέδιο που βρίθει από βάρβαρες ρυθμίσεις, που είναι ψευδεπίγραφο και με παιχμό προχωράει σε όλα τα ζητήματα και κοροϊδεύει τον κόσμο και τους δημοσίους υπαλλήλους ότι δίνει αυξήσεις. Τα ψίχουλα που δίνει δεν μπορούν να καλύψουν ούτε τις απώλειες, αλλά ούτε τον πληθωρισμό και την ακρίβεια. Ήμασταν εδώ προχθές, είμαστε εδώ σήμερα, θα είμαστε και αύριο στο Σύνταγμα, στη συγκέντρωση, στο πλαίσιο της πανελλαδικής στάσης εργασίας που έχει προκηρυχθεί ενάντια σε αυτό το νομοσχέδιο. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια σε όλους. Άντωνες έχει γίνει η ασφάλιση, δεν είναι για παζάρια και για διάλυση. Βέβαια διακοπές ούτως ή άλλως δεν μπορούμε να πάμε από ό,τι φαίνεται, δεν βγαίνουν τα οικονομικά. Επομένως ο δρόμος του αγώνα και από αυτή την άποψη μπορεί να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο παρά τις καιρικές συνθήκες. Είμαστε λοιπόν για μια ακόμη φορά και εμείς εδώ οι συνταξιούχοι να συμπαρασταθούμε στον αγώνα και στους εαυτούς μας αλλά και στη νέα γενιά. Στη νέα γενιά που έρχεται να ζήσει χειρότερα από ό,τι εμείς εργαστήκαμε, χειρότερα από ό,τι εμείς παλέψαμε στη ζωή για να ζήσουμε και φυσικά με χειρότερες προϋποθέσεις για τη συνταξιοδότησή τους. Εμείς που έχουμε τώρα αρκετά χρόνια μιας χρήσιμης εμπειρίας, χρήσιμη εμπειρία βεβαίως που έχει και τα καλά, έχει και τις θετικές πλευρές και τις αρνητικές τις πλευρές. Μπορούμε να πούμε αυτό που λέτε κι εσείς και που πρέπει να κατανοηθεί. Ότι χωρίς αγώνα, χωρίς την πάλη του λαού και των εργαζομένων, τίποτα ποτέ δεν κατακτήθηκε. Και ό,τι είναι να διατηρήσουμε, ό,τι είναι για να ζήσουμε καλύτερα, ό,τι είναι για να μπορέσουμε να αποκρούσουμε από τις αντεργατικές, αντιλαϊκές, αντισυνταξιουργικές πολιτικές, θα είναι πάλι αποτέλεσμα του αγώνα, γι' αυτό πρέπει να δυναμώσει κάτω από οποιασδήποτε προϋποθέσεις. Αυτό είναι το μήνυμα που πρέπει να περάσει σε όλους μας, και στους μεγαλύτερους και στους νεότερους, γιατί ο αγώνας είναι κοινός. Η εμπειρία λοιπόν η δική μας λέει ότι κατακτήθηκε με αγώνες και φυσικά με τους αγώνες μας όλη την προηγούμενη περίοδο μπορούσαμε και αποκρούσαμε ορισμένες αντεργατικές, αντιλαϊκές πολιτικές χωρίς βεβαίως να τις ανατρέψουμε. Αυτό πρέπει να γίνει λοιπόν, η ανατροπή αυτών των πολιτικών για να μπορέσουμε να ζήσουμε καλύτερα. Αυτή η κατάσταση που ζούμε δεν είναι σημερινή. Το δηλητήριο για την κοινωνική ασφάλιση, για τα εργατικά λαϊκά δικαιώματα, για την αφαίρεσή τους έχει αρχίσει από τη δεκαετία του 90. Από τότε που υπογράφεται και η συνθήκη του Μάστριχτ, από τότε που έγιναν οι ανατροπές στη Σοβιετική Ένωση και στις σοσιαλιστικές χώρες. Βρήκαν την ευκαιρία οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι, τα μεγάλα συμφέροντα, να κάνουν ολοκληρωμένη επίθεση ενάντια σε ό,τι είχε κατακτήσει η εργατική τάξη μέχρι τότε. Από τότε λοιπόν μέχρι σήμερα δεν έχει υπογραφεί, δεν έχει ψηφιστεί ούτε μία φιλεργατική, φιλοσυνταξιουχική διάταξη. Οι παραμικροί, όλοι οι νόμοι που ψηφίστηκαν, όλες οι διατάξεις που ψηφίστηκαν, ψηφίστηκαν κάτω από τις εντολές του μεγάλου κεφαλαίου των επιχειρηματικών ομίλων για τη μείωση της αξίας της εργατικής δύναμης και για τη μείωση του μη μισθολογικού κόστους, όπως το ονομάζουν, της κοινωνικής ασφάλισης. Γιατί αυτό ακριβώς θα τους δώσει μεγαλύτερα κέρδη και μεγαλύτερα πλεονακτήματα στην ανταγωνιστικότητά τους, η οποία είναι θανατηφόρα βεβαίως και αφήνει πίσω της ερείπια πραγματικά και κυριότερα μέσα στην εργατική τάξη. Όλες οι κυβερνήσεις μέχρι σήμερα, ανεξάρτητα από το πώς αυτοπροσδιορίζονται, δεξιές, συντηρητικές, σοσιαλδημοκρατικές, σοσιαλιστικές, άλλοι που εμφανίστηκαν αριστερές και τα λοιπά, ψηφίζουν η μία μετά την άλλη όλα εκείνα τα νομοσχέδια
που υπαγορεύονται από τις ανάγκες του μεγάλου κεφαλαίου. Ιδιαίτερα την πανδημία, την περίοδο, βρήκαν τη δυνατότητα να χτυπήσουν κατά μέτωπο τα δικαιώματα των εργαζομένων, όπως παραδείγματος χάρη για μας τους συνταξιούχους και για τους εργαζόμενους. Πρώτα απ' όλα αυξήθηκαν τα όρια ηλικίας. Όταν εμείς λέγαμε ότι θα φτάσουν τα όρια ηλικίας μέχρι τα 74, ότι οι πολιτικές τους είναι θανατηφόρες, μας έλεγαν ότι κάνουμε λαϊκισμό και ότι υπερβάλλουμε. Δεν είναι λοιπόν λαϊκισμός, είναι μια αλήθεια που τη ζούμε και τη βιώνουμε σήμερα, γιατί αυτά άρχισαν σιγά σιγά στα 60, στα 62, στη συνέχεια στα 67 και τώρα στα 74 χρόνια. Τη στιγμή που ο Χατζηδάκης, που είναι υπουργός εδώ πάνω τώρα, προεκλογικά έλεγε ότι δεν χρειάζεται να αυξήσουμε τα όρια ηλικίας πάνω από τα 67. Θα τα θυμάστε αυτά, φαντάζομαι, γιατί την περίοδο της πανδημίας πέθαναν αρκετές χιλιάδες συνταξιούχοι, οπότε δεν χρειάζεται να γίνει αυτό. Και τώρα έρχονται να εφαρμόσουν την πολιτική που θα μας στέλνει από τη δουλειά στον άλλο κόσμο. Δεν πρέπει να τους το επιτρέψουμε. Δεν πρέπει να συμβιβαστούμε με αυτές τις πολιτικές. Το μεγάλο κεφάλαιο, οι πολυεθνικές, δεν είναι καλές ή κακές. Οι πρωθυπουργοί δεν κρίνονται από τις ικανότητές τους, τις προσωπικές και οι κυβερνήσεις. Κρίνονται από το ποιες πολιτικές εφαρμόζουν και οι πολιτικές του κεφαλαίου είναι αμήλικτες. Όλα τα έχουν φέρει και θέλουν να τα φέρουν στη λογική του κέρδους. Όπου βγαίνει κέρδος είναι χρήσιμο για αυτούς. Έκλεισαν νοσοκομεία, έκλεισαν θεραπευτήρια, αφαίρεσαν τις συντάξεις τις κύριες, τις επικουρικές, κατάργησαν τα δώρα, άρπαξαν χρήματα δισεκατομμύρια από τα ασφαλιστικά ταμεία και τώρα φυσικά θέλουν να μας στείλουν από τη δουλειά στο θάνατο. Δεν πρέπει να τους το επιτρέψουμε. Πρέπει να παλέψουμε με όλες μας τις δυνάμεις. Και εμείς οι συνταξιούχοι τους λέμε καθαρά. Ό,τι πληρώσαμε, ό,τι παλέψαμε σε όλη μας τη ζωή, ό,τι κατακτήσαμε είναι δικό μας δημιούργημα. Δεν μας το χάρισαν ούτε οι πολυεθνικές, ούτε οι καλοί εργοδότες, ούτε οι κυβερνήσεις, ούτε οι υπουργοί, ούτε οι τραπεζίτες. Γι' αυτό θα τα διεκδικήσουμε μέχρι τέλους, γιατί είναι δικά μας και έτσι πρέπει να κάνουμε όχι μόνο εμείς οι συνταξιούχοι, αλλά και η νέα γενιά που έρχεται να ζήσει χειρότερα από ό,τι εμείς ζήσαμε. Καλή δύναμη, υγεία και όλοι στον αγώνα. Κάθε μέρα, σαν τη λογική του μυρμηγκιού, όσο δυναμώνει ο αγώνας από τους μικρούς με τους μεγαλύτερους, μόνο εκεί μπορεί να υπάρξει ελπίδα για μια καλύτερη ζωή. Μέχρι ο άνθρωπος να επαλλαγεί από τις πολιτικές εκείνες που πραγματικά υπολογίζουν τη ζωή του μόνο ως κέρδος. Για να μπορέσει πραγματικά ο παραγωγός του πλούτου να ζήσει με αυτά που παράγει, χρειάζεται σκληρός αγώνας μέχρι την ανατροπή τους. Καλή δύναμη και υγεία.